Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ο Ντανίλο τώρα ψάχνει με πολύ ωραία μπαλιά τον Ριέρα. Βγαίνει, τσιμπάει την μπάλα. Ο Ριέρα το πλασέ. 0-1. Φοβερό αυτό που έκανε η ΑΕΛ. Για 1:53, για 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα είχε την μπάλα στην κατοχή της. Χωρίς να ακουμπήσει κανένας ποδοσφαιριστής της δόξας την μπάλα. Η μπαλιά που έγινε από τον Ντανίλο στην πλάτη της άμυνας. Ο Ριέρα κοντρόλαρε, πέρασε τον Σισκόφσκι, πλάσαρε το 0-1. Δεν θυμάμαι η ΑΕΛ τουλάχιστον να έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο. Η της ΑΕΛ θα μαρκάρουν σε αυτό το κόρνερ. Ο Ολιβέρα που εκτέλεσε. Η μπάλα απομακρύνεται. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Χτυπάει στο ανοιχτό χέρι του Μπουνόζα. Νομίζω... εδώ πρόσωπο είναι τώρα, πρόσωπο νομίζω είναι, δεν είναι χέρι. Την προπονητική ομάδα της Λεμεσανής ομάδος. Φάουλ που έγινε από τον Μπάμπιτς. Ο Λιβέιρα τώρα έξω από την περιοχή για τον Μπόλεβιτς που έχει καλό σουτ. Επιχειρεί το σουτ πάνω από την αστεία όμως. Εδώ είναι το τελείωμα με τον Μπόλεβιτς. Περίπου 4-5 μέτρα έξω από την περιοχή να επιχειρεί το δυνατό σουτ πάνω από την αστεία. Από το Βοζίνια στον Μπουνόζα. Περιμένει ο Τόρες, τον είδε και με μια μεγάλη διαγώνια μπαλιά τον τροφοδότησε. Πέρασε και στην περιοχή, έκανε και τη σέντρα, περνάει η μπάλα από τον Μπάμπιτς. Έρχεται ο Μιντίκης να την απομακρύνει σε κόρνερ. Πολύ καλή φάση στο 22 για την ΑΕΛ. Πλησίασε, ακούμπησε το δεύτερο γκολ. Να δούμε τώρα τον Μπόλεβιτς έξω από την περιοχή. Το δυνατό σουτ ακούμπησε ο Βοζίνια και την απομάκρυνε σε κόρνερ. Εδώ είναι ο Μπόλεβιτς, το δεύτερο σουτ που επιχείρησε. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, ψάχνοντας τον Μουκτάρι. Ο Σάντος, ο Βοζίνια με γροθιές. Φάουλ που έγινε στον Βοζίνια. Άλλαξε με τον Ασαμόα τώρα για τον Μιντίκη. Μιντίκης έτοιμος για σέντρα, την επιχειρεί χαμηλά, ψάχνοντας τον Σαντίκ, το πλασέ. 1-1! Λέγαμε ότι δεν μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον Σαντίκ και να... Με το που κατάφερε η μπάλα να πάει σωστά στο Σαντίκ, ο Μιντίκης παίρνει μπάλα ανενόχλητος. Θα στείλει τη σέντρα χαμηλά. Με προβολή ο Σαντίκ προλαβαίνει τον Τεσέιρα. Και σίγουρα έφερε έλαμπανικό κάτω Εγγλέζου. Εγγλέζου που μένει στο έδαφος. Η σέντρα, η κόντρα πάνω στον Εγγλέζου, χέρι. Καλή πάσα για τον Τόρες στην περιοχή, ο οποίος δεν έκανε το κοντρόλ. Χάθηκε μια σπουδαία φάση εδώ για την ΑΕΛ νομίζω. Αν μπορούσε ο Τόρες να κοντρολάρει την μπάλα, θα ήταν πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του Σισκόφσκι. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Περιμένει ο Μπάμπιτς από την... Στο δεύτερο δοκάρι το σουτ. 2-1. Φοβερό γκολ από τον Ντανίλο. Στο 64. Και ο πανηγυρισμός του Ντανίλο. Κάνοντας το καγκουρό. Το δεύτερο γκολ του Ντανίλο. Είχε σκοράρει στον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Με Μουχτάρι να είναι μπροστά του και πάλι για τον Μπάμπιτς. Φάουλ που έγινε από τον Πάντιτς. Θα παίξει με δύο επιθετικούς αλλά σαφώς πιο γρήγορους. Με Μινά Αντωνίου και με Αβραάμ. Κομωδίκης τώρα κερδίζει φάουλ στο μαρκάρισμα του Ντανίλο. Να δούμε τώρα τον Ασαμόα και τον Εγγλέζου. Απευθείας ο Εγγλέζου, ο Βοζίνια. Θα απομακρύνει την μπάλα. Ο Κέρκες που περίμενε σέντρα. Κίκας έξω από την περιοχή της ΑΕΛ. Εγγλέζου η σέντρα χαμηλά. Ο Βοζίνια μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 90.
Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.